Ξέρω ότι άφησε το αμάξι εκεί και πήγε και έπεσε. Ναι, ισχύει. Είναι δύσκολο σημείο, δεν υπάρχει προστασία. Μπορεί να πέσει και χωρίς όπου θέλεις πλέον. Ναι, θα χρειαζόταν γιατί κάθονται και πολλά άτομα το βράδυ, κάθονται και γύρω-γύρω. Δηλαδή μπορεί να πέσει κάποιος κατά λάθος. Ναι. Στη βίγλα μπροστά, κατέβηκε κάτω, έτρεξε και έπεσε. Είναι τραγικά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να τον φέρει το μυαλό για να πάει εκεί και να αυτοκτονήσει. Δεν ξέρω ειλικρινά. Τι να πω. Πραγματικά δεν υπάρχει εξήγηση. Ναι. Ο άνθρωπος ζει, από ό,τι βλέπαμε, γιατί τον είδαμε λίγο στο ασθενοφόρο που ήταν μέσα, κουνούσε τα ποδαράκια λίγο εκεί. Οπότε η σιρήνα έφυγε αναμένη, οπότε έφυγε ζωντανός. Κοιτάξτε τώρα, είναι ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα και πολύ ευαίσθητο αυτό που μου θέτετε. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει ένα κάγκελο αποτρεπτικά. Σε κάθε περίπτωση, να το δούμε στο σύνολο των τυχών, σε συνεργασία με την αρχαιολογία. Αν αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, είναι ίσως κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε.